Πόσο μυαλό μπορεί να έχει ο άνθρωπος, πόσο μυαλό έχει, δηλαδή πάει γυρεύοντας, και πόσο ρισκάρουν τη ζωή τους οι τηλιβεράδες ή οι μηχανόβοι όταν μπαίνουν σφήνες ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Δηλαδή τι θέλουνε, να γίνουν αληφοί, να γίνουν χωρίς πόδια. Κατά συνέπεια έχω να σας πω ότι βλέπω με λύπη, με μεγάλη λύπη και πίκρα μου, ότι υπάρχει μια άγρια επιθετική οδήγηση τελευταία στην Κρήτη. Μια πολύ άγρια. Τζαμπουκάς στο δρόμο. Δεν βγαίνει σε καλό μας. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ο κόσμος ίσως ότι ένα τροχαίο έχει πάρα πολύ θλίψη, πόνο, δυστυχία, κακομοιριά. Όλα αυτά είναι συνέπεια ενός τροχαίου. Ας το καταλάβουνε. Δεν είναι μαγιά να τρέχω με 120. Και ποια αυτοκίνητα. Κάτι κουρκούτσες μικρές με κάτι καρυδάκια στο ΒΟΑΚ τρέχουν σαν τρελά. Πού να πάτε ρε παιδιά. Και να σας πω και κάτι. Έχουν συνειδητοποιήσει οι οδηγοί αν φρενάρουνε πού θα πάνε. Ή πόσα μέτρα χρειάζεται για να φρενάρουνε. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει, δεν έχουν τη μόρφωση. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει και η αλήθεια είναι, δεν ξέρω τελικά ακόμα και η αλλαγή του ποινικού κώδικα η οποία σημειώθηκε το προηγούμενο διάστημα, αν είναι αρκετή, έτσι ώστε να βάλει μυαλό τελικά σε όλους εκείνους τους παράφρονες οδηγούς, γιατί έτσι θα μου επιτρέψετε να τους χαρακτηρίζω, γιατί φταίει και το κακό μας στο κεφάλι, φταίει βέβαια και το οδικό δίκτυο. Δεν ξέρω αν η όποια αλλαγή έγινε στο κομμάτι του ποινικού κώδικα τελικά μπορεί να μας συμμορφώσει, κύριε Πολέντα. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Με κάθε έτσι ειλικρινά επίοικια αγωνιστήκαμε πάρα πολύ. Αγωνίστηκα και αγωνιστήκαμε πάρα πολύ για να αλλάξει αυτή η ποινική δικονομία. Αυτά τα άρθρα του εξαμελίας και όλα για όλα φταίει ο κανένας, επιτέλους σταματήσαμε. Δώσαμε μάχες στη Βουλή, αγωνιστήκαμε με υπομνήματα. Με πολύ αγώνα καταφέραμε να αλλάξει τελικά το άρθρο 290 και 290α που λένε τι. Όποιος παρεμβαίνει στο οδικό δίκτυο και έχει ως αποτέλεσμα αυτή η παράβασή του να έχει θάνατο ανθρώπου, έχει κάθριξη. Πάει έως μέσα. Και 10 χρόνια άνω φυλάκιση. Άνω των 10 ετών, όποιος οδηγεί επικίνδυνα και η πράξη του αυτή έχει αποτέλεσμα θάνατο ανθρώπου, έχει κάθριξη. Όποιος οδηγάει μεθυσμένος και έχει πάλι θάνατο ανθρώπου αποτέλεσμα, έχει κάθριξη. Επομένως, η εποχή του εξαμελίας και περάσει τα πίτα καφέ έξω, σταμάτησε. Όταν θα δικαστεί μεθαύριο η πρώτη υπόθεση τροχαίου που θα είναι με βάση το νέο 290, σας μιλάω ειλικρινά, θα κλάψουν μανούλες. Δεν περιμένουν ότι η κάθριξη είναι κάθριξη, είναι μέσα. Νομίζω ότι το παλιό το χαϊκού θα συνεχιστεί. Θέλω να σας πω, βγάζομαι από τον εθνικό δρόμο μπάρες, αφήνουμε λακκούβες, βγάζουμε πινακίδες, τρέχουμε σαν τρελοί, οδηγάμε μεθυσμένοι, βάζουμε στο αμάξι μας μπάρες, από τις οποίες έχει αποτέλεσμα θάνατο ανθρώπου. Θα πάει κάθριξη ο υπεύθυνος οδηγός μέσα. Ή αν θέλετε να σας πω κάτι άλλο, ο υπεύθυνος του δρόμου. Και πρέπει να μάθουμε όλοι εμείς οι κριτικοί ότι όταν βλέπουμε μία παρανομία, παρατυπία, παράληψη, να ενημερώνουμε αμέσως την αστυνομία. Να υπάρχει έγγραφη και ενυπόγραφη καταγγελία μας. Εκεί στο σημείο αυτό έχουν βγάλει τις μπάρες από το οποίο αυτή η πράξη κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή. Να μάθουμε να αναφέρουμε ό,τι στραβό υπάρχει στον δρόμο, μήπως και σώσουμε ανθρώπινη ζωή. Κύριε Πολέντα, λοιπόν, το 2004 χάσατε και εσείς το γιο σας ένα τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα εδώ στους δρόμους της Κρήτης. Δεν ξέρω γιατί έκτοτε έχετε δώσει μεγάλους αγώνες έτσι ώστε να σταματήσει να χύνεται αίμα αθώων ανθρώπων στην άσφαλτο. Δεν ξέρω εάν σας ικανοποιούν οι όποιες αλλαγές έχουν γίνει τα τελευταία 15-16 χρόνια. Και αν έχει αλλάξει λίγο ο χάρτης ως προς την αντιμετώπιση τελικά την οδηγική, την αντιμετώπιση δηλαδή του οδηγού απέναντι στο οδόστρωμα και γενικά αν θα μπορούσαμε να νιώθουμε πιο ασφαλείς, να το πω έτσι πιο απλά. Όχι, αν έχουν γίνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό να μην νιώθουμε, ασφαλείς καθόλου. Να μην νιώθουμε ασφαλείς. Όχι. Σε μιλάω ειλικρινά. Μας λείπει η παιδεία και η παιδεία ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο. Καταφέραμε εμείς στην Κρήτη, ο Περιφερειάρχης και όλοι εμείς, να ξεκινήσουμε ένα αγώνα με την συμμετοχή των μαθητών από νηπιαγωγεία μέχρι γυμνάσια, ηλίκια, πανεπιστήμια. Και τι τους ζητάμε. Παιδιά, πάψτε να ακούτε εμάς. Εμείς τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, κουραστήκατε να μας ακούτε. Μπάτε στο ίντερνετ, δείτε εσείς μόνοι σας τις συνέπειες ενός τραγικού δυστυχήματος, ναι. Δείτε πόσο μαύρο κυκλοφοράει, δείτε πόσο
είναι σκληρό το ατύχημα, η αναπηρία ενός νέου από τη μηχανή, και με βάση την εμπειρία, γνωριμία, επαφή αυτή, φτιάξτε μας το δικό σας μήνυμα. Κοιτάξτε, το λέμε παράπονο, δίνουμε πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά εκατομμύρια για την οδική ασφάλεια και πάνε έτσι, από εδώ και από εκεί. Να σταματήσουμε λοιπόν αυτό και να βάλουμε τους μαθητές μπροστά τους μαθητές μας για να μας διδάξουν οι μαθητές μας, οι νέοι μας, ένα άλλο τρόπο οδήγησης, μια άλλη συμπεριφορά, μια άλλη κουλτούρα. Με τα μυαλά που έχουμε εμείς οι παλιοί, μάλιστα, δεν πάμε καλά. Κύριε Πολέντα, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε, γιατί στην επικοινωνία που είχαμε λίγο πριν βγούμε από την εκπομπή, μου είπατε ότι αλλάζει και ο τρόπος στον οποίο θα αποτυπώνονται πλέον από πλευράς αστυνομίας όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με ένα τροχαίο δυστύχημα. Και θα αποτελούν, νομίζω, τα ιδανικότερα πιστήρια πλέον σε μια δίκη για την απονομή της αλήθειας από εδώ και στο εξής και για το ποιος ευθύνεται. Μου είπατε ότι η αστυνομία θα επισπεύσει μέχρι και drones από εδώ και στο εξής. Αρχίζει ενωμένης από τον Αύγουστο. Εξηγήστε μας λίγο πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί ενέχεται μέσα αυτό το αποτέλεσμα η δική σας προσπάθεια η πολιετής απέναντι στο κομμάτι των τροχαίων δυστυχημάτων. Να σας πω αμέσως. Με βάση την εμπειρία που έχω εξετάζοντας σχεδόν όλα τα τροχεία στην Κρήτη, ναι, και όχι μόνο, διαπίστωσα λοιπόν ότι ο αστυνομικός, ο κάθε αστυνομικός, ο σημαντικός, ο άριστος, ο καλός, ο τέλειος, όταν πάει σε ένα τροχαίο, θανατηφόρο ή μη, έχει να κάνει πάρα πολλά. Έχει να αποτυπώσει το τροχαίο, έχει να πάρει μαρτυρίες, έχει να βρει μάρτυρες, έχει να μετρήσει, έχει να φωτογραφίσει, έχει να πάει στο νοσοκομείο του νεκρού ή του τραυματία. Έχει πάρα πολλά. Αποτέλεσμα, θα του ξεφύγει κάτι. Δεν υπάρχει εκδοχή. Όμως, στα δικαστήρια οι οικογένειες, η κάθε οικογένεια, τραβάει τα πάνδυνα για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Κατά συνέπεια, τι μας λείπει? Μία ακριβή αποτύπωση του τροχαίου σημείου και των ευρημάτων σε αυτό. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Με φωτογραφική μηχανή? Να σας πω ότι αξιωματικός παρακτητικός υπάλληλος έχασε το κινητό και κατά στοιχεία χαθήκανε. Άρα λοιπόν, πρότεινα στο αρχηγείο και έγινε αυτό αποδεκτό. Μπράβο. Από το αρχηγείο, από τον κύριο Καραμαλάκη. Μπράβο. Να χορηγήσουμε δωρεάν στα Χανιά. Αρχίζει από τα Χανιά για συγκεκριμένες. Πιλωτικό πρόγραμμα με 2 drones, ένα VUAC και ένα τροχαίο Χανίων, ώστε κάθε τροχαίο πλέον να αποτυπώνεται με τον drones. Να πηγαίνει ο αστυνομικός, να σηκώνει τον drones, να βγαίνει ψηλά, να φωτογραφίζει την περιοχή και το σημείο. Γιατί, να σας πω κάτι, ο δικαστής. Έτσι, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Πολέντα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι medium ο δικαστής. Θέλει στοιχεία να καταλάβει για ποιον δρόμο μιλάμε, για ποια περιοχή μιλάμε. Ώρα λοιπόν, αυτά τα έχετε στοιχεία δίκιο, θα του τα δώσουμε με φωτογραφίες από τον αέρα, με τον drones. Είναι μια μεγάλη εξαιρετική μας εξέλιξη, μεγάλη επιτυχία δική σας, κύριε Πολέντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Το ξέρω ότι άλλο τόσο χρόνο να είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Επιφυλάσσομαι ωστόσο να κάνουμε και μια πιο διεξοδική συζήτηση μελλοντικά. Καλή δύναμη στους αγώνες σας και πάλι συγχαρητήρια. Να πούμε μόνο κάτι για το τριήμερο τώρα. Πολύ, πολύ σύντομα. Υπόψη, ναι. Υπόψη ότι με ενέργειες όλων μας είδαν παραπάνω 50 αστυνομικοί στα Χανιά, στο ΒΟΑΚ και κυκλοφορούν πολλά συμβατικά αυτοκίνητα που ελέγχουν. Ας προσέξουμε λοιπόν όλοι οι οδηγοί, γιατί στο ΒΟΑΚ ειδικά κυκλοφοράνε πάρα πολλά συμβατικά αυτοκίνητα που ελέγχουν τους παραβάτες. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Καλά.